Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, στις 20 Νοεμβρίου έχουμε την απεργία την οποία έχει εξαγγείλει η ΓΕΣΕ. Στις 17 Απριλίου είχαμε πάλι απεργία, πανελλαδική πανεργατική, για τα ίδια αιτήματα. Και τότε το κεντρικό σύνθημα ήταν η ακρίβεια στο Θεό, η μισθή στα τάρταρα, θέλουμε συλλογικές συμβάσεις και τις θέλουμε τώρα. Ακριβώς περίπου και τώρα είναι τα ίδια αιτήματα. Τα βασικά αιτήματα της απεργίας της 20 του μήνα είναι καταρχήν οι συλλογικές συμβάσεις, που για μας είναι το πιο σημαντικό, δεύτερον οι ανατιμήσεις και η ακρίβεια και τρίτον η στέγη. Είναι σημαντικό, όπως είπα, να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, αυτή τη στιγμή το 24% των εργαζομένων καλύπτεται από τις συλλογικές συμβάσεις. Και ήδη τις προηγούμενες μέρες, συγκεκριμένα την Τρίτη, που έγινε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας, ο Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι στο καθεστώς το οποίο διέπει σήμερα την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. Ξέρετε τις προτάσεις τις δικές μας, ότι πρέπει να επανέλθουν οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Άρα λοιπόν για μας αυτό είναι κορυφαίο ζήτημα, το θέμα των συλλογικών συμβάσεων και το θέμα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, γιατί είναι το πιο δημοκρατικό μέτρο. Επίσης, το θέμα των ανατιμήσεων, που όλοι μας ζούμε κάθε μέρα και βλέπουμε ότι οι τιμές πετάνε στα ύψη και από την άλλη, όπως είπα, οι μισθοί δεν έχουν καμία δυνατότητα, δεν μπορεί, κάποιος δηλαδή εργαζόμενος δεν μπορεί να φτάσει μέχρι τις 15 του μήνα. Και τρίτον είναι το θέμα της στέγης, που έχουμε την υπέρογη αύξηση των ενοικίων και έχουμε το αποτέλεσμα ο μισθός ενός ανειδίκευτου εργάτη να χρειάζεται να πάει στο νίκη ενός μιας αξιοπρεπούς κατοικίας. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά αιτήματα της απεργίας και βέβαια έχουμε και τα άλλα θέματα τα οποία μας απασχολούν, τα οποία θα τα αναλύσουμε από εδώ και πέρα στο διάστημα που μας απομένει. Και ο λόγος αυτός που είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, είναι δίπλα μας σήμερα, ξαναέρχεται για μία ακόμη φορά στην πόλη μας, προκειμένου να κάνουμε μία επίσκεψη στην πλατεία, να μοιράσουμε έντυπο υλικό και να έχουμε καλύτερη ενημέρωση στους εργαζόμενους, στους πολίτες, να έρθουμε πιο κοντά στον κόσμο, ούτως ώστε ο κόσμος να δει τα αιτήματα τα οποία έχουμε και να μπορέσει να μας αγκαλιάσει και να έρθει πιο κοντά στα συνδικάτα να συμμετέχει στην απεργία. Πριν περίπου 7 μήνες από τη φιλόξενη πόλη σας, ξεκίνησε μια μεγάλη καμπάνια των συνδικάτων εναντίον της ακρίβειας και με έτοιμα να πάρουμε πραγματικές αυξήσεις μέσω των συλλογικών μας συμβάσεων. Τώρα ξαναεντείνουμε αυτή την καμπάνια, ξαναβρίσκομαι εδώ, προκειμένου από εδώ να γίνει η έναρξη αυτής της μεγάλης κινητοποίησης που θα έχει ως ορόσημο την 20η του Νοέμβρη, που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Απεργία, θέτοντας πάλι το ζήτημα της ακρίβειας και μάλιστα με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της κοινωνικής κατοικίας, γιατί όπως γνωρίζετε η στέγαση για τους νέους ανθρώπους αποτελεί όνειρο απατηλό, η απόκτηση ιδιόκτητης στέγης, αλλά και τους ανθρώπους του μόχθου δυσπρόσιτοι για να ενοικιάσουν, μιας και έχουν φτάσει αυτά στα ύψη και η κυβέρνηση δεν είναι άμυρη ευθυνών, καθώς αντί να τροφοδοτεί την προσφορά με κοινωνικές κατοικίες, με τα χρήματα που υπάρχουν από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών στον παλιό οργανισμό εργατικής κατοικίας, στην ουσία δίνει διάφορα πας, διάφορα επιδόματα που αυξάνουν ακόμα περισσότερο τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών για τα ύψη των ενοικίων. Δυστυχώς, παρά τα όσα έχουν γίνει, παρά τη μεγάλη κατακραυγή, παρά την πολιτική διαμαρτυρία που εκδηλώθηκε και στις ευρωεκλογές, μιας και όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι το 90% του κόσμου ψήφισε με γνώμονα την ακρίβεια και τα γλίσχρα οικονομικά του, τα οικονομικά του νοικοκυριού του. Εν τούτης, η ακρίβεια δεν έχει ανακοπεί. Ή μάλλον η ακρίβεια, κι αν έχει λίγο ανακοπεί, είναι στα δυσθεώρητα επίπεδα που έφτασε πριν 2-3 μήνες. Απλά υπάρχει πλέον η ανάγκη από κάθε άνθρωπο να προσαρμόσει τα οικονομικά του και τον τρόπο ζωής του σε αυτό που έχει δημιουργηθεί, έχοντας όμως αγανακτήσει και έχοντας δικαιολογημένη οργή για ό,τι συμβαίνει. Είμαστε, και θέλω να το ξαναπώ, η δεύτερη χώρα
σε ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη. Μας προσπερνά η Μάλτα, η οποία είναι ένα νησιωτικό κράτος και γι' αυτό ακριβώς και τα κόστη είναι μεγαλύτερα εκεί. Είμαστε όμως η προτελευταία χώρα στην Ευρώπη στην αγοραστική δύναμη των μισθών. Επέρεται η κυβέρνηση. Αύξησα, λέει, κατά 28% τον κατώτερο μισθό. Αυτό δεν είναι ψέμα, αλλά τα μεγαλύτερα ψέματα κρύβονται πίσω από τους αριθμούς. Αύξησε 28% τον κατώτερο μισθό, τον οποίο τον πληρώνουν οι εργοδότες και δεν μπορέσαμε εμείς να διαπραγματευτούμε μαζί με τους εργοδότες, γιατί μας έχει αφαιρέσει την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση δια νόμου μνημονιακού. Αλλά η αγοραστική δύναμη του μισθού έπεσε 8 ποσοστιαίες μονάδες από το 2019 που ανέλαβε η παρούσα κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, με μια αλήθεια λέγεται ένα μεγάλο ψέμα για την δυνατότητα του μισθού να ανταπεξέλθει ιδίως στους πιο χαμηλά αμοιβόμενους εργαζόμενους. Σκεφτείτε επίσης ότι το λένε όλοι οι οικονομολόγοι, το λένε και οι κυβερνώντες, ότι οι κατώτερα αμοιβόμενοι, οι αμοιβόμενοι με τις κατώτερες αμοιβές είναι αυτοί που τους πλήττει ασύμετρα ο πληθωρισμός. Γι' αυτό το λόγο εμείς εστιάζουμε στα ζητήματα των αμοιβών. Δεν έχουμε άλλον τρόπο. Δεν έχουμε άλλον τρόπο να αντισταθούμε στο κύμα ακρίβειας, στην ακρίβεια για τη στέγαση, παρά μόνο αν διεκδικήσουμε αυξήσεις πραγματικές. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τις αυξήσεις δεν τις δίνει η κυβέρνηση. Δεν τις καταβάλει η κυβέρνηση. Γι' αυτό είναι άδικο και ανετιολόγητο να επιμένει να κρατά τον προσδιορισμό του κατώτερου μισθού στα χέρια της. Ο κατώτερος μισθός πρέπει να προσδιορίζεται και να επανέλθει στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, δηλαδή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των εκπροσώπων των εργοδοτών και των εκπροσώπων των εργαζομένων. Άλλωστε αυτό προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι είναι η καλύτερη μέθοδος και προτρέπει όλα τα κράτη ώστε το 80% των μισθωτών να καλύπτονται από τον κατώτερο μισθό, να καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Και όπως σας είπε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο Σωτήρης Οτσόνης, τώρα μόνο το 24% και είμαστε στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δείχνει ότι και οι θεσμοί δεν λειτουργούν καλά στη χώρα. Και το δεύτερο, πολύ σημαντικό, είναι οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Τι γίνεται με τους κλάδους? Έχει απεισχανθεί τόσο το πλαίσιο του εργατικού δικαίου την εποχή των μνημονίων που οι συλλογικές συμβάσεις, οι κλαδικές, δεν λειτουργούν. Ή και αν λειτουργούν κάπου, δεν επεκτείνονται σε όλο τον κόσμο όπως το δίκαιο και η λογική, και για να μην γίνεται ανταγωνισμός κόστος εργασίας, επιβάλλει. Και αυτό γίνεται σε όλες τις προηγμένες χώρες. Δεν μπορώ να ακούω από την κυβέρνηση ότι είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά είμαστε Ευρωπαίοι πού? Στην κατακρίμηση όλων των θεσμών, Ευρωπαίοι στην ακρίβεια? Όχι βεβαίως. Θα πρέπει να είμαστε τουλάχιστον στα θεσμικά εργαλεία, τα οποία πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι στα χέρια τους, όπως συλλογικές συμβάσεις, για να διεκδικήσουν αυξήσεις από τους εργοδότες. Δεν είμαστε κρατικό δίαιτη. Μιλάμε για τον σκληρό ιδιωτικό τομέα, για τους ανθρώπους του ιδιωτικού τομέα που αγωνίζονται σκληρά να βγάλουν το ψωμί τους. Για αυτούς ζητάμε τις συλλογικές συμβάσεις, για αυτούς αγωνιζόμαστε, με αυτούς θα κάνουμε την κινητοποίηση που ολοκληρώνεται στις 20 Νοέμβρη με τη Γενική Απεργία. Και πιστεύω ότι στο τέλος του δρόμου θα πετύχουμε, γιατί το δίκαιο είναι μαζί μας. Βέβαια, προβληματίζει το γεγονός ότι η κινητοποίηση απεργία του Απριλίου δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα και αυτή τη φορά μπορεί να είναι το ίδιο αρνητικό αποτέλεσμα. Χαμένες μάχες είναι οι μάχες που δεν δίνονται. Ξέρουμε, η κινητοποίηση έφερε κάτι πολύ βαρύ για την κυβέρνηση και το ξέρει και η κινητοποίηση και η καμπάνια εναντίον της ακρίβειας. Συνέγειρες συνειδήσεις. Όσο επιμένει, μπορεί να το βρίσκει, αυτό που έλεγε η παλιά η παροιμία, να το βρίσκει στο αλάτι, να το βρίσκει δηλαδή στην πολιτική της, να το βρίσκει στα ποσοστά που θα παίρνει. Μια απεργία γενική είναι μια πολιτική απεργία. Είναι απεργία διαμαρτυρίας, σωρεύει κόστη και πρέπει η εκτελεστική εξουσία αυτά να τα σκέφτεται. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κινητοποιηθούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε βέβαια πολύ προσεκτικά βήματα, γιατί ο μισθωτός, ο κόσμος αυτός στον οποίο απευθυνόμαστε, δεν έχει. Περνάει πάρα πολύ δύσκολα.
τη μετράει κάθε απεργία, μετράει κάθε απώλεια από την τσέπη του. Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε και να είστε σίγουροι ότι στο τέλος θα πετύχουμε. Και έρχονται και άλλα πράγματα που πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Είπε ο Σωτήρης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να ενσωματωθεί η οδηγία για τους επαρκείς κατώτερους μισθούς και ότι το 80% των συμβάσεων πρέπει να καλύπτουν τους μισθωτούς σε κάθε χώρα. Θέλω να δούμε την κυβέρνηση πώς θα το κάνει. Και μετά έρχεται το μεγάλο ζήτημα των κλαδικών συμβάσεων και των αυξήσεων σε κάθε κλάδο της οικονομίας. Δεν βρίσκουν εργαζόμενο, λέει, στις κατασκευές και στον τουρισμό, επιστημισμό. Μα πώς να βρούνε. Με άθλιες συνθήκες και άθλιους μισθούς, γιατί να πάει ένας νέος άνθρωπος να δουλέψει. Ξενιτεύεται. Και γι' αυτό τα καλύτερα μυαλά της χώρας, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες νέοι βρίσκονται στο εξωτερικό και στερείται παραγωγικό και μάλιστα υγιέστατο παραγωγικό δυναμικό η χώρα μας. Αυτά λέμε στους κυβερνώντες και πιστεύω τουλάχιστον να γίνουν να εισακουστούμε από τους μισθωτούς για να δώσουμε αυτόν τον αγώνα. Ήμουν κατηγορούμενος γιατί στήθηκε μια μεγάλη πλεκτάνη όταν το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ βοήθησε από το λογαριασμό ανεργίας και επαγγελματικής κατάρτισης τους ανθρώπους στα ναυπηγεία Ελευσίνας που δούλευαν και συντηρούσαν τα υποβρύχια που η πολιτική μας σήμερα είναι περήφανη για τα υποβρύχια 214, τα περίφημα αόρατα υποβρύχια. Ήταν όμως οι ίδιοι που έστησαν μια πλεκτάνη για να εμπλέξουν και εμένα προσωπικά και το Ινστιτούτο Εργασίας, γιατί βοηθήσαμε στους εργαζόμενους όταν αποχώρησε ο εργοδότης τους και αυτοί ήταν στην ουσία άνεργοι, χωρίς να τους δίνουν και απολυτήριο για να πάρουν το επίδομα ανεργίας. Και τους βοηθήσαμε εμείς. Αυτή η πλεκτάνη, για να μην πω άλλες λέξεις, κατέρευσε ομόφωνα εχθές το τριμελές κακουριοδικείο, αθώωσε και εμένα και τον Ινστιτούτο Εργασίας, καθώς απεδείχθη ότι όλα τα λεφτά με τελευταία δεκάρα είχαν πάει στους εργαζόμενους που είχαμε ευθύνη να το κάνουμε. Ακόμα και τώρα το λέω και να ήξερα ότι θα με καταδικάσουν, αυτά τα χρήματα εμείς θα τα δίναμε στους εργαζομένους. Γι' αυτό και η απόφαση του Συμβουλίου και προς τιμή όλων των παρατάξεων που συγκροτούν το Συμβούλιο ήταν ομόφωνη, που την πήραμε και δώσαμε αυτά τα χρήματα στους ανθρώπους που με αυτό τα ελάχιστα ποσά συντήρησαν και έσωσαν τα υποβρύχια που τα είχε πληρώσει ο ελληνικός λαός.